Του αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 694, συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο «Η Ερεμίας, ο Προφήτης». Σελίς λοιπόν 694, κάπα κεφάλαιο, 24 κεφάλαιο από το βιβλίο «Η Ερεμίας, ο Προφήτης». 24 κεφάλαιο. Πρώτο εδάφιο. «Ο Κύριος έδειξε εις εμέ και ειδού δύο κάλαθοι σήκων κείμενοι έμπροσθεν του ναού του Κυρίου αφού εχμαλώτευσε να βγωδονόσωρο βασιλεύσει Βαβυλώνο η Εχονίαν, τον ιόν του Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα και του άρχοντα του Ιούδα και του ξυλουργού και του χαλκεί εξ Ιερουσαλήμ. Και έφερε αυτού ει τη Βαβυλώνα. Ο κάλαθο ο Ι είχε σίκα κάλιστα, ω τα σίκα τα πρόημα. Ο δε κάλαθο ο άλλο σίκα κάκιστα, τα οποία δια την αχριότητα δεν ετρώγοντο. Και είπε κυρίω προ Εμετή, βλέπει και είπα σίκα, τα σίκατα καλά είναι κάλιστα, τα δέκα κακάκιστα, κακά ώστε δια την αχριότηταν δεν τρώγονται. Πάλι έγινε λόγο κυρίου προ Εμελέγων, ούτω λέει κύριο ο Θεό του Ισραήλ. Καθώ τα καλά τα αυτά σίκα, ούτω θέλω επιμεληθεί του εχμαλωτιστέντα εκ του Ιούδα, του οποίου εξαπέστειλα εκ του τόπου τούτου ει την γη των Χαλδαίων διακαλών. Διότι θέλω επιστηρίξει του οφθαλμού μου επ' αυτού διακαλών και θέλω αποκαταστήσει αυτού εν τη γη ταύτη και οικοδομήσει αυτούς και δεν θέλω κατακριμνήσει και θέλω φυτέψει αυτούς και δεν θέλω εκριζώσει και θέλω δώσει σε αυτούς καρδίαν για να με διότι, ότι εγώ είμαι ο Κύριος και θέλουσιν είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών διότι θέλουσι επιστρέψει εις εμέ εξ όλης καρδίας Αυτόν και καθώς θα σήκα τα κακά τα οποία δια την αυτού δεν τρώγονται ούτω βεβαίως λέει Κύριος, ούτε ούτε ο Κύριος ούτω θέλω παραδώσει σε δεκίαν το βασιλέα του Ιούδα και τους μεγιστάνας αυτού και το υπόλοιπο της Ιερουσαλήμ και τον εναπολυφθέν εν τη γη ταύτη και τους κατοικούντας εν τη γη της Αιγύπτου και θέλω παραδώσει αυτούς εις διασποράν εις πάντα τα βασίλεια της γης προς κακόν, εις όνειδος, εις παροιμίαν, εις λιδωρίαν και εις κατάραν εν πάση τη τόπης όπου θέλω διώξει αυτούς και θέλω αποστείλει προς αυτούς την μάχερα, την πείναν και τον λιμόν Θεός ο αφανιστώσιν επάνωθεν από της γης την οποία έδωκα εις αυτούς και στον πατέρα αυτών. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν περί του λαού του Ιούδα εν το τετάρτο έτη του Ιωακίμ, Ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, τον οποίον, το οποίον είναι πρώτο, το πρώτο έτος του Ναυγοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος. Τον οποίο η Ερεμία, ο προφήτη, ελάλησε προ πάντα το λαό του Ιούδα και προ πάντα στου κατοίκου Σιρουσαμιλίμ, λέγον. Από του 13ου έτου του Ιωσίου, Ιού του Αμών, βασιλέω του Ιούδα έω τη ημέρα Τάφτη, ή τη είναι το 23ο έτο, ο λόγο του κυρίου έγινε προ εμέ και λάλησα προ εσά, εγυρώμενο πρωί και λαλών, και δεν ακούσατε. Και απέστειλε Κύριος προ εσά πάντα στου δούλου αυτού του προφήτα. Εγυρώμενο πρωί και και δεν ακούσατε ουδέ κλείνατε το οτίον σας διανακροαστείτε. εσύ εσύπον στράφητε τώρα έκαστος από τις οδού αυτής της πονηράς και από τις κακίας των έργων σας και κατοικήσατε τη γη την οποία ο Κύριος έδωκε εις εσά και εις τους πατέρας σας εις τον αιώνα του αιώνος. Και μην μπορεύεστε το πίσω άλλο θενούν δι' αναλατρεύετε και να προσκυνείτε αυτούς και μην με παροργίζετε με τα έργα των χειρών σας και δεν θέλω σας κάμι κακόν. Αλλά δεν με ακούσατε λέει ο Κύριος δια να με παρηγήσετε με τα έργα των χειρό σα προ κακόν σα. Δια τούτο ούτω λέγει κύριο των δυνάμεων. Επειδή δεν οικούσατε του λόγου μου, ειδού εγώ θέλω αποστείλει και λάβει πάσα στα οικογένειας του Βορρά, λέγει κύριο, και τον Αυγοδονόσο βασιλέα τη Βαβυλώνος των δούλων μου. Και θέλω φέρει αυτού επί την γη και επί του κατοίκου αυτή, και επί πάντα τα, τα ταύτα τα έθνη κύκλο. Και θέλω εξολοθρεύσει αυτού, και καταστήσει αυτούς έκπληξη και ερημώσει αιωνίου. Και θέλω αφαιρέσει από αυτόν την φωνή της χαράς και την φωνή της εφροσύνης, την φωνή του νυμφίου και την φωνή της νύμφης, τον ήχον των μιλοπετρών και το φως του λίχνου. Και πάσα, να, και πάσα αυτή η γη θέλει είστε εις και θάμβος και τα έθνη τα αυτά θέλουν συνδουλεύσει τον βασιλέα της Βαβυλώνος 70 έτη. Και όταν συμπληρωθώ τα 70 έτη, θέλω να επί τον βασιλέα της Βαβυλώνος και επί το έθνος εκείνο λέγει Κύριος την ανομία αυτών και επί την γη των Χαλδαίων και θέλω καταστήσει αυτήν την ερήμωση Και θέλω φέρει επί την γη εκείνη πάντα στους λόγους μου, τους οποίους ελάλησα κατά αυτής, άπαν το γε, εν το βιβλίο τούτο, το οποίο ο Ιρεμίας προφήτευσε κατά πάντων των εθνών. Διότι έθνη πολλά και βασιλείς μεγάλοι θέλουν σε και αυτούς και θέλω να τα αποδώσεις αυτούς κατά τα σπράξεις αυτών και κατά τα έργα των χειρών αυτών. Αμήν. Δείχνει ο Θεός μια όραση στον Ιερεμία παράξενη. Παράξενη και περίεργη. Δείχνει δύο καλάθια με σίκα. Το ένα καλάθι έχει σίκα καλά και μάλιστα κάλλιστα όπως περιγράφει ο Λόγος του Θεού που σε προδιαθέτουν να πας να τα φάγεις. Εξαιρετική εικόνα. Εξαιρετική εικόνα πραγμάτων. Το άλλο καλάθι έχει σίκα κακά, κάκιστα μάλιστα, που δια την αχριότητα αυτών δεν τρώγονται και είναι για πέταγμα. Και ρωτάει ο Θεός τον Ιερμία, τι είναι αυτό που βλέπεις και περιγράφει με λεπτομέρειες ο Ιερμίας αυτό που βλέπει, δύο καλάθια σίκα και δεν καταλαβαίνει. Και λέει στο Θεό, το ένα έχει σίκα κάλιστα και το άλλο έχει σίκα άθλια. Και ο Θεός έρχεται αδερφή αγαπητή να του δώσει μία φανέρωση και μία ερμηνεία της όρασης αυτής γιατί όταν ο Θεός δείχνει οράσει εν νύπνια, την ερμηνεία την ξέρει μόνο ο Θεός και μόνο ο Θεός μπορεί να στην περιγράψει. Και με έκπληξη θα έλεγα ακούει ο Ιερεμίας πράγματα τα οποία και σε μας όταν τα πρωτοακούμε δημιουργούν ε, δημιουργούν μια έκπληξη μια απορία εν πάση περιπτώσει το καλάθι με τα σίκα τα κάλιστα είναι όπως λέει ο λόγος του Θεού ο βασιλιάς ο ιεχονίας, ο Υιός του Ακίμ μαζί με τους άρχοντες του Ιούδα τους ξυλουργούς και τους χαλκείς τους οποίους ο Ναυγοδονόσορ πριν από καιρό τους πήρε και τους εχμαλώτησε και τους εξόρισε κιόλας τους απέστειλε στην Αγία των Χαλδαίων εχμάλωτος δούλους το άλλο το, το καλάθι με τα σίκα τα κάκιστα είναι ο βασιλιάς ο Σεδεκίας με τους μεγιστάνες του και με τους κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ οι οποίοι είναι ελεύθεροι στην Ιερουσαλήμ και στο λαό Ισραήλ. Το πρώτο ενδιαφέρον, η πρώτη ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι ο Θεός βλέπει σε βάθος την καρδιά και την περιγράφει μάλιστα με εικόνα άριστη και κακίστη. Που σημαίνει ότι επειδή ο Θεός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα και σήμερα γιατί η Παλαιά Διαθήκη έχει σταλεί και έχει γραφεί προς εμάς προς διδασκαλία και σήμερα είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι πιστοί αναγεννημένοι και βαφτισμένοι με πνεύμα Άγιο και ο Θεός να βλέπει μέσα από αυτούς μία εικόνα άριστη, σίκα αλλά ταυτόχρονα να υπάρχουν και άνθρωποι αναγεννημένοι, βαφτισμένοι με πνεύμα Άγιο και η εικόνα τους να είναι σίκα κάκιστα που για την αχριότητα δεν τρώγονται. Και όμως, βασιλιάς ήταν ο ένας, βασιλιάς είναι το άλλος. Μεγιστάνε σημαίνει μεγιστάνε σιδε. Άρχονται σημαίνει του λαού Ισραήλ, άρχονται σιδε. Λαό Ισραήλ ο ένα, λαό Ισραήλ ο άλλο. Και προχωράω και λίγο περισσότερο. Και παραβάτε στο λόγο του Θεού ένα και παραβάτες ο άλλος. Και για να μην πω παραβάτες λέω όχι τέλειοι. Όχι άνθρωποι που, μπορούνε, που μπορούμε και εμείς αλλά μπορεί και κάθε ένας με παρησία να πει είναι λαός Θεού. Και κάνει ο Θεός έναν τέλειο διαχωρισμό. Ένα φοβερό διαχωρισμό. Ένας παρόμοιος φοβερός διαχωρισμός υπάρχει στην Καινή Διαθήκη όπου στην παραβολή των δέκα παρθένων ο Κύριος λέει ότι οι πέντε ήσαν φρόνιμες και οι πέντε ήσαν μωρές. Και δεν λέει ότι γίνανε, αλλά ήσαν ευθύς εξ αρχής. Και μάλιστα το φοβερό είναι, σε αυτή την παραβολή όπως και σε αυτή την παραβολή του Ιερμία που είναι πολύ κοντά. Στην παραβολή των 10 Παρθένων όταν έφτασαν στο τέλος που εκοιμώνται όλες πνευματικά και ακούστηκε η κραυγή η δούον νυμφίος έρχεται εξέλθει της απάντηση αυτού οι μεν πέντε είχαν λάδι και γέμισαν το δοχείο τους οι άλλοι πέντε δεν είχαν λάδι αλλά δεν είναι αυτό το παράξενο όταν Είπαν θα πάμε στους πολλούντας να βρούμε και γύρισαν και κλείσει η πόρτα. Και ενώ ήσαν παρθένες, και ενώ ήσαν αναμένα, αναμένες οι λαμπάδες τους, ο Κύριος τους είπε ποτέ δεν σας εγνώρισα. Δηλαδή δεν γίναν τότε μωρές, δεν γίναν τότε φρόνιμες, αλλά ήσαν ευθύς εξ αρχής και όμως είχαν φωτιά, είχαν λαμπάδες, αναμένες. Ο λαός της Ισραήλ, ο βασιλιάς του Ιεχωνίας και ο βασιλιάς ο Σεδεκίας ήσαν μέσα στο λαό Ισραήλ. Και μάλιστα θα σας πω και μια λεπτομέρεια πολύ σημαντική. Τον Ιεχωνία βασιλιά τον έκανε ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Και όταν πλησίασε και συμμάχισε με τον Φαραώ, τον βασιλιά της Αιγύπτου, ήρθε ο Ναυγοδονόσορ, τον εχμαλώτησε και τον εξόρισε. Πάντοτε ήταν όμως ο εκλεκτός του Φαραώ. Και έβαλε τότε βασιλιά ο Ναυγοδονόσορ το Σεδεκία. Ο οποίος Σεδεκία σε λίγο προσεχώρησε και αυτό στο στρατόπεδο του Φαραώ. Και περίμενε τη βοήθειά του και ήλπισε στο Φαραώ όπως ήλπισε και ο Ιεχωνίας. Τελείως παράλληλοι οι Δέκα παρθένες με λαμπάδες αναμένες μαζί βγήκανε να προϋπαντήσουν. Γιατισμένο ο Κύριος λέει ποτέ δεν σας εγνώρισα. Γιατις δε λέει έλθετε η ευλογημένη του πατρός μου. Κληρονομήσατε τη βασιλεία την ετοιμασμένη για σας από καταβολής κόσμου ίδιες πορείες, ίδιες καταστάσεις που όμως υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά την οποία δεν τη βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι ούτε στους άλλους αλλά ούτε και στους εαυτούς μας. Γι' αυτό λόγο του Θεού πάντοτε αδερφοί αγαπητοί είναι συντριπτικός, είναι σαν τη σφύρα που συντρίβει το βράχο. Είναι σαν τη φωτιά που καίει τα άχρηστα. Και ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται το Θεό και αναρωτιέται μήπως κάνω λάθος, μήπως είμαι εγώ Κύριε. Ακριβώς όπως είπανε οι έντεκα μαθητές όταν ο Κύριος τους είπε ότι κάποιος από εσά σήμερα θα με παραδώσει. Ο μόνος που δεν είπε και ήταν βέβαιος ήταν ο Ιούδας. Και ο Πέτρος κάποια στιγμή έδειξε τη βεβαιότητά του και αν όλοι σε εγκαταλείψουνε, εγώ θα πεθάνω μαζί σου. Θα πεθάνω για σένα. Έτσι είπε, με τα πάσης βεβαιότητος, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Χωρίς να λογαριάζει, μη τυχόν και κάνει λάθος. Μη τυχόν και δεν έχει σωστή γνώμη. Και η απάντηση του Κυρίου ήταν εσύ που είσαι τόσο βέβαιος για τον εαυτό σου, εσύ θα με αρνηθείς τρεις φορές μέσα σε λίγες ώρες αυτή τη νύχτα, πριν προλάβει καλά καλά να ξημερώσει, όταν ο κόκορας θα λαλήσει. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός προτρέπει τους ανθρώπους πάντοτε, προσέχετε, και τι σημαίνει προσέχετε. Προσέχετε σημαίνει εξετάστε καλά τα πράγματα. Και για να το πω πιο σωστά σε χριστιανούς εξητήσατε το Θεό και ερωτήσατε. Προσέχετε. Και το δεύτερο είναι να αγρυπνείτε, γρηγορείτε, βιαστείτε. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουν αυτοί. Μην σας πάρει ο ύπνος, μην βραδύνετε. Το αύριο δεν μας ανήκει. Το παρόν μας ανήκει και αυτό με το ζόρι. Γιατί το παρόν φεύγει, γι' αυτό λέω με το ζόρι. Σαν νερό κυλάει και φεύγει. Βιαστείτε, γρηγορείτε, αγρυπνείτε. Και προσεκτική αλλά και άγρυπνη, βιαστική. Μη λες, αύριο θα το εξετάσω. Αύριο θα το δω, μεθαύριο θα το δω. Έχω καιρό ακόμη. Αυτό δεν είναι το πνεύμα του Χριστού. Αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου, της αδιαφορίας. Δεν είναι το πνεύμα του ζήλου του Κυρίου. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού εξητούσανε φωνή Θεού και εντολή Θεού έχοντας την καρδιά τους γεμάτη με απόφαση να κάνω αμέσως αυτό που θα μου πει ο Θεός. Άνθρωποι όμως διαφορετικοί πάλι μέσα από τη γραφή σαν το Σαούλ ήσαν βιαστικοί στο να κάνουν αυτό που θέλουν. Γιατί ναι μεν γρηγορείτε λέει ο Λόγος του Θεού και βιαστείτε γιατί η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτήν, βιαστείτε, αλλά βιαστείτε στην εξήτηση του προσώπου του Κυρίου. Και το τρίτο που μας λέει ο Κύριος μας είναι προσεύχεστε. Και τι σημαίνει προσευχή. Σημαίνει, Δεν σημαίνει, δε σημαίνει προσευχή αδερφοί αγαπητοί να πω στο Θεό τι να κάνει, γιατί το έχουμε παρεξηγήσει πολλές φορές. Κύριε κάνε αυτό, κάνε και τ' άλλο, κάνε και το παράλλο. Προσευχή σημαίνει «Κύριε, τι θα κάνεις εσύ και τι εντολή μου δίνεις να κάνω εγώ, έχω ζητήματα, φέρτε τα στο Θεό». Με τα και προσευχής και ιδιαιτέρως με και αυτό το οποίο θα κερδίσετε δεν είναι η απάντηση είναι ότι ο Θεός της ειρήνης θα γεμίσει την καρδιά σας με ειρήνη που σημαίνει υπομονή, μακροθυμία, με ειρήνη και ο Χριστός, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού θα διαφυλάξει την καρδιά μας και τις σκέψεις μας. Και όταν ο άνθρωπος έρθει στην ειρήνη του Θεού τότε ο Θεός θα ενεργήσει όπως όταν και με οποιοδήποτε τρόπο θέλει αυτός. Και ο χριστιανός το αποδέχεται αυτό, ο καλός χριστιανός. Και είναι έτοιμος, πάντοτε έτοιμος. Άρα λοιπόν σήμερα αδερφοί αγαπητοί είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον να εξηγήσουμε από τον Κύριο να δούμε σε ποιο καλάθι είμαστε εμείς. Και όχι εμείς, εγώ. Καθένας εγώ. Σε ποιο καλάθι στα μάτια του Θεού βρίσκομαι. Γιατί όλοι μαζί έχουμε την ίδια πορεία. Την ίδια εκκλησία, τα ίδια αιτήματα, έχουμε τη ίδιες το ίδιο έργο. Όλοι είμαστε μαζί. Αλλά είναι δύο καλάθια. Όπως είναι δύο σε μια κλίνη. Και ο ένας παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Όπως ήταν δέκα οι παρθένες, οι πέντε οι μωρές, οι πέντε οι φρόνιμες. Όπως είναι δύο γυναίκες στο μήλο. Η μία παραλαμβάνει, η άλλη αφήνεται και δύο άντρες στον αγρό. Ο ένας παραλαμβάνει το άλλος αφήνεται. Μας προκαλεί και μας προσκαλεί για να μην πω και μας παρακαλεί ο Θεός να εξητήσουμε, να ρωτήσουμε και να μάθουμε σε ποιο άραγε καλάθι βλέπεις Κύριε ότι βρίσκομαι γιατί θα είναι τραγικό να περιμένω ειρήνη και να έρθει ο όλεθρος. Γιατί, γιατί δεν ήμουν προσεκτικός, δεν ήμουν άγρυπνος και δεν ήμουν προσευχόμενος εις την εξήτηση. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε αδελφοί και είναι αληθές γιατί είναι γεγραμμένο. Όλοι οι νέοι θα δυνατήσουν και οι εκλεκτοί νέοι παντάπαση παντελώς. Δεν υπάρχει πιθανότης στους καιρούς τους κακούς που ζούμε να στεκόμαστε πάντα που σπουδαίοι και ακμαίοι. Αδύνατον. Θα υπάρξει κάποια στιγμή, θα υπάρξουν κάποιες στιγμές, θα υπάρξουν κάποιες ώρες, αλλά ξαφνικά θα έρθει η αδυναμία στη ζωή μας. Και όταν αδυνατήσεις παντάπαση δύσκολα, ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου αλλά ο Θεός μας βεβαιώνει. Οι εξητούντες στον Κύριο θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους και θα πετάνε στα όρος του Κυρίου το Άγιο με φτερά δυνατά πίστεως οι εξητούντες στον Κύριο. Όχι οι δυνατοί και οι ισχυροί. Όχι οι έχοντες χαρίσματα. Όχι όσοι ο Κύριε πολύ ωραία γιατί ο Θεός σου έχει ευλογήσει. Ή προφητεύουν σωστά γιατί ο Θεός σου έχει ευλογήσει. Ή ακόμη ακόμη και έχουν καρπό γιατί ο Θεός σου έχει ευλογήσει. Όλα αυτά είναι χάρη Κυρίου. Και δεν είναι για τον εαυτό μας, είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας. Γιατί όλα και αν, μα όλα και αν έρθουν στη ζωή σου, θα έρθει και η στιγμή που ο Θεός θα δοκιμάσει το έργο σου με φωτιά. Και όχι μια φορά. Θα έρθει η στιγμή που το έργο του καθενός μας θα δοκιμαστεί πρώτα από τα ποτάμια, από τις βροχές και από τις καταιγίδε για να φανερωθεί αν το οικοδόμημά μας είναι όμορφο οικοδόμημα αλλά αν είναι πραγματικά οικοδομημένο στο βράχο. Αν ακούμε και πράττουμε το θέλημα του Θεού. Αλλά πέραν τούτου, θα έρθει και η φωτιά που θα δοκιμάσει. Και η φωτιά δοκιμάζει σκληρά. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Αν δεν είναι από υλικά άκαυστα. Όπως είναι το χρυσάφι, το ασίμι και η περλίτη μιλήθη. Πώς οικοδομούμε λοιπόν. Και το χρυσάφι, αδερφοί αγαπητή, όπω και το ασίμι, όπω και του πολύτιμου λίθου, δεν του βρίσκει πεταμένου στον δρόμο. Πρέπει να σκάψει για να του βρει. Πρέπει να καταλάβει την αξία του και να αγωνιστεί για να του βρει. Δεν είναι μέσα στην ευρύ χωρίο Ούτε στη φαρδιά πύλη. Είναι μέσα στο, στον καλό αγώνα όταν τον αγωνιζόμαστε είναι στην προσευχή, είναι στη μακροθυμία, είναι στην αγάπη, συγχωρητικότητα, είναι στη σοφία, είναι στη σύνεση. Αλλά ιδιαίτερος, αδερφοί αγαπητοί, είναι στη χάρη του Θεού που εξαρτάται από την ταπείνωση του ανθρώπου. Σε πιο καλά, Κύριε, νομίζεις, ξέρεις, βλέπεις ότι είμαι. Είμαι με αυτά τα σίκα τα καλά, τα κάλιστα. Είμαι με αυτά τα σίκα τα κακά, τα κάκιστα. Πού με βλέπεις. Και ο Λόγος του Θεού θα μας εξηγήσει ακριβώς. Ο Ηρεμίας λέει για 23 ολόκληρα χρόνια. Μέστελνε ο Θεός με ξύπναγε πρωί, με ξύπναγε βράδυ και με έστελνε 23 ολόκληρα χρόνια και με έστελνε να σας μιλήσω και να σας πω το θέλημά του. Αλλά εσείς δεν ακούγατε και δεν έστελνε μόνο εμένα, έστελνε και άλλους, όλους τους δούλους του, τους προφήτες, και πρωί και βράδυ. Να σας μιλήσουμε αλλά εσείς όχι μόνο δεν ακούγατε, αλλά ούτε κλείνατε καν το οτίον σας για να ακροαστείτε, ούτε σας ενδιέφερε καθόλου. Γιατί, γιατί είχατε δική σας γνώμη, είχατε άποψη. 23 ολόκληρα χρόνια. Και στον Ιεχωνία, από το τέταρτο έτος του βασιλιά του Ιεχωνία, και και στο Σεδεκία και μέχρι το τέλος της Και σας έλεγαν όλοι οι προφήτες στραφείτε ο καθένας από εσά από την οδόν την οποία έχετε εκλέξει. Οι βουλές σας δεν είναι βουλές του Θεού. Οι οδοί σας δεν είναι οδοί του Θεού. Σταματήστε. Εξητήσατε τον Θεό. Βγάλτε από την καρδιά σας κακία, πίκρα, παράπονο για να μπορέσετε να κατοικήσετε τη στιγή αυτή που ο Θεός σας χάρισε εις τους αιώνες των αιώνων. Μην πορεύεστε ο πίσω άλλων θεών, ο πίσω άλλων διδασκαλιών, ο πίσω άλλων απόψεων. Μη λατρεύετε, μη προσκυνείτε αυτούς και μη με παροργίζετε με τα έργα των χειρών σας, με αυτά που κάνετε. Αλλά εσείς και δεν με ακούσατε και με παροργήσατε. Και έτσι άρχισε τώρα η κρίση του Θεού. Και ο Θεός θέλει το καλό, το καλό των ανθρώπων. Και έχει πάντοτε πρόταση για το αγαθόν. Μέσα στην αμαρτία, μέσα στην παρακοή, στην ανομία και στην ασέβεια ακόμη, ο Θεός έχει πρόταση για το καλό του ανθρώπου έχει μία συγκεκριμένη πρόταση που αν την ακούσεις, αν την αποδεχτείς, έστω και αν βρίσκεσαι στα σύ κατακάκιστα, αν την αποδεχτείς, ο Θεός μπορεί να τα μετατρέψει όλα προς το αγαθόν. Δηλαδή υπάρχει ελπίδα. Και αν αδερφή αγαπητοί υπήρχε ελπίδα, ζωντανή, βεβαία και ασφαλή στην Παλαιά Διαθήκη, σκεφτείτε αδερφοί αγαπητοί, στην Καινή Διαθήκη ο Θεός, τι έχει ετοιμασμένο για τον κάθε έναν που θα έλθει εις αυτόν. Που θα πει που βρίσκομαι, τι κάνω. Κύριε, τι βλέπεις, πώς με βλέπεις, τι θέλεις. Και για τις πέντε παρθένες υπήρχε ελπίδα. Για όλο το χρονικό διάστημα, μέχρι να ακουστεί η κραυγή, η δου έρχεται εξέλθει της να αυτού. Όταν όμως ήρθε εκείνη η στιγμή, ελπίδα πια δεν υπάρχει. Η ελπίδα για τον η εχονία είναι ότι εγώ ο Θεός σε απέστειλα ισεχμαλοσίαν γιατί έχω ένα σκοπό να επιστρέψω την καρδιά σου γιατί ο Θεός αυτό θέλει να επιστρέψει η καρδιά μας προς αυτόν τώρα 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 εάν δεν επιστρέψει η καρδιά μας αυτόν τώρα που ακούμε το λόγο του Θεού έχει τρόπους και άλλους ο Θεός για το καλό μας να κάνει την καρδιά μας να επιστρέψει προς Αυτόν και για τον Ιωχωνία και τους, το βασιλιά και τους άρχοντες τότε ήταν εξορία, εχμαλωσία, δουλεία. Γιατί, γιατί μόνο εκεί, μόνο εκεί στη γη των Χαλδαίων δεν υπάρχει άλλος τόπος και ο Θεός ξέρει ακριβώς τον τρόπο που ο άνθρωπος θα επιστρέψει. Δοκιμάζει βέβαια σιγά σιγά τους πιο απαλούς και τρυφερούς. Με αγάπη και με το λόγο του και με το πνεύμα του το Άγιο. Άπαξ και δεις μιλάει ο Θεός τους ανθρώπους. Εάν καταλάβουν σώθηκαν. Εάν δεν καταλάβουν προχωράνε. Στο κρεβάτι λέει στον Ιώβο Θεός Εδώ ακόμη περισσότερο Στην εχμαλωσία Στη δουλεία Στην εξορία Μακριά από τα σπίτια σας Μακριά από τους συγγενείς σας Μακριά από όλα Εκεί που θα πάτε όμως Εγώ Θα επιμελούμε Τη ζωή σας Εκεί που θα πάτε, εγώ θα επιστηρίζω τους οφθαλμούς μου, θα σας προσέχω, θα σας φροντίζω με μεγάλη προσοχή για το καλό σας. Εκεί που θα πάτε, εγώ θα σας επισκεφθώ και όταν θα επιστρέψετε και θα κατανοήσετε το λάθος σας, εγώ θα σας δώσω μια καινούργια καρδιά μια καινούργια καρδιά καθαρή που να μην έχει μέσα ρίζες πικρίας, φθόνους, κακίες, αντιζηλίες, φιλοδοξίες και όλα τα άλλα που περιέχονται στο σαρκικό φρόνημα, στο φρόνημα της σάρκας. Όταν εσείς επιστρέψετε, εγώ θα πάρω την καρδιά σας, δεν θα τη φτιάξω, θα την αλλάξω και να σας δώσω άλλη καρδιά. Ώστε οι βουλέ σα να είναι βουλέ μου. Γιατί μέσα σε αυτή την καρδιά εγώ ο Θεός θα βάλω τις δικές μου βουλές που θα είναι δικές σας. Και θα σας δώσω ένα άλλο πνεύμα ώστε η οδή σα να είναι οδή μου. Γιατί εγώ τις αποφάσεις μου και τις σκέψεις μου θα τις βάλω στην καρδιά σας και στο μυαλό σας. Και τότε και τότε θα σας αποκαταστήσω. Θα σας επιστρέψω στη γη αυτή. Θα σας οικοδομήσω και κανένας δεν μπορεί να σας γκρεμίσει. Γιατί οι εχθροί έχουν δύναμη όταν ο Θεός είναι αδύνατος στη ζωή μας. Όταν ο Θεός είναι δυνατός στη ζωή μας, ο εχθρός είναι νικημένος. Οι καταστάσεις είναι δύσκολες όταν είναι μακριά ο Χριστός από μας. Όταν τον εξητήσουμε και έρθει ο Χριστός στη ζωή μας, οι καταστάσεις γίνονται εύκολες. Εάν είμαι εγώ μαζί σας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σας, ρωτάει ο Θεός. Εγώ λοιπόν θα σας αποκαταστήσω, θα σας οικοδομήσω και κανείς δεν θα σας γκρεμίσει. Θα σας φυτέψω και κανείς δεν μπορεί να σας ξεριζώσει. Γιατί, γιατί εκεί επιστρέψατε σε μένα με όλη σας την καρδιά και έπρεπε Κύριε Θεέ μου να συμβεί ένα τόσο μεγάλο κακό για να επιστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί με όλη τους την καρδιά προς εσένα και εσύ να τους υποδεχθείς και να τους ευλογήσεις. Αυτό είναι το ερώτημα αδερφοί. Δεν είναι πολύ πιο εύκολο σήμερα, τώρα να πούμε Κύριε άλλαξε την καρδιά μου. Τόσο μια καινούργια καρδιά που να περιέχει βουλές δικές σου και όχι βουλές δικές μου. <coughs> Κύριε, άνοιξε, άλλαξε το πνεύμα μου, τη λογική μου, δώσε μου νου Χριστού, που η οδή μου, οι δρόμοι μου, οι αποφάσεις μου να είναι από σένα, να είναι δικές σου αποφάσεις. Δύσκολο είναι αδερφοί. Το προσπάθησε ο Θεός, αλλά δεν άκουσαν και μάλιστα ούτε καν έδωσαν προσοχή στο να ακούνε. Τι λέει ο Θεός ρε παιδί μου, λένε αυτοί οι προφήτες, τι λένε. Κάτι, κάτι, θέλει να μας πει ο Θεός. Πολύ σοβαρό αυτό. Κάτι θέλει να μου πει ο Θεός. Πολύ σοβαρή σκέψη και να την κάνω πιο απλοϊκή. Μήπως κάτι θέλει να μου πει ο Θεός. Μήπω! Λες να αγωνίζεται ο Θεός να μου πει κάτι Και εγώ να έχω κλείσει τα αυτιά μου και να γυρίζω την πλάτη Και να λέω δεν με ενδιαφέρει Εγώ ξέρω τι θα κάνω Τότε τι θα κάνει ο Θεός Θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει τους Χαλδαίους Θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει τους Βαβυλώνιους Τον Αυγοδονόσορα το δούλο του Το δούλο του, το δούλο τον Αυγοδονόσορα Μα ο Ιεχωνίας ο βασιλιάς του Ισραήλ δεν είναι δούλος του Όχι ο Ναυγοδονός είναι ο δούλος μου γιατί αυτός θα κάνει το θέλημά μου και δεν το καταλαβαίνει αλλά αυτός θα κάνει αυτό που θα του πω εγώ και είναι πιο εύκολο να γίνει δούλος του Θεού ο από το Σεδεκία και από τον Ιεχονία βεβαίως τι τυφλός παρά ο δούλος μου λέει η Γραφή και τι σκοφός παρά ο μηνυτής τον οποίον εγώ απέστειλα. Γιατί κύριε, διότι βλέπεις πολλά αλλά δεν παρετηρείς. Βλέπεις πολλά αλλά δεν προσέχεις. Δεν μήπως κύριε θέλεις κάτι από μένα. Βέβαια μακάρι να λέμε, είναι βέβαιο ότι ο Θεός θέλει κάτι από μας. Είναι βέβαιο. Γιατί αν δεν ήθελε τίποτα είμαστε τέλειοι. Τα ξέρουμε όλα. Τα κάνουμε όλα καλά. Αλλά αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι τελείως λάθος, ψέμα και κακή πληροφορία στην καρδιά μας. Τελείως. Πας άνθρωπος ψεύτης, λέει η Γραφή. Μόνο Θεός αληθής. Άρα μην εμπιστεύεσαι κανέναν άνθρωπο. Αλλά τον πρώτο άνθρωπο που δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι είναι τον εαυτό σου. Πας άνθρωπος ψεύτης. Και πρώτος από όλους, εγώ. Και πάντε σήμαρτον και στερούνται τις τόξεις του Θεού. Και πρώτος εγώ. Αλλά δεν το λέω για να τα ακούτε εσείς. Το λέω για την αλήθεια, γιατί το λέει η Γραφή. Και ο λόγος του Θεού είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Είναι αλήθεια. Αμήν αδερφοί. Είναι αλήθεια. Εάν λοιπόν είναι αλήθεια που είναι τότε η ερώτηση που έχουμε μήπως Κύριε θέλεις να αλλάξω κάτι μήπως θέλεις να μου πεις κάτι μήπως θέλεις να μου εξηγήσεις κάτι που δεν έχω καταλάβει και μετά και μετά θα αναλάβει ο Θεός. Γιατί ο Θεός αυτό θέλει να ακούσει από εμά. με ειλικρίνεια. Αλλά ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ποιο είναι το πρόβλημα. Πολλές φορές έχω πάει στο Θεό και έχω πει, Κύριε μην θέλεις τίποτα. Αλλά τις περισσότερες η καρδιά μου δεν είναι έτοιμη να ακούσει και να εκτελέσει. Και το καταλαβαίνω. Θέλω να ρωτήσω το Θεό, λέω, Κύριε τι να κάνω εδώ πέρα, πες μου εσύ αλλά καταλαβαίνω ότι η καρδιά μου θέλει και δεν είναι έτοιμη να κάνει εάν της πει ο Θεός αντίθετα από αυτά τα οποία θέλει ή από αυτά τα οποία έχει σκεφτεί το μυαλό μου. Και είχα πάρει μια απόφαση, λέω δεν θα έρχομαι κύριε να σε ρωτάω αν πρώτα, δεν φτιάχνω την καρδιά μου, να που σου πω πρώτα απ' όλα ότι μου πεις θα το κάνω. Και καταδικάζω το θέλω μου, τη γνώμη μου, το νομίζω μου, τα καταδικάζω. Καλή πορεία είναι αδελφοί το να εξητούμε τη φωνή του Κυρίου, τη διδασκαλία του Κυρίου, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι καλή, είναι η μοναδική. Το λάθος να ρωτήσω εσένα και το πιο μεγάλο λάθος να ρωτήσω την καρδιά μου. Τι να μου πει άνθρωπος, τι να μου φανερώσει, Τι να μου εξηγήσει. Αφού και αυτός δεν ξέρει τίποτα. Ποιος είναι ο άνθρωπος που είναι τόσο σοφός ώστε ξέρει την απάντηση σε όλα τα θέματα. Ένας αδερφή, Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Μόνο σε αυτό θα πηγαίνουμε. Μόνο από αυτό θα παίρνουμε. Δεν υποτιμάμε κανέναν αδελφό πρεσβύτερο, ποιμένα, κανέναν δεν υποτιμάμε. Μας ενδιαφέρει, αλλά μας ενδιαφέρουν οι προσευχές τους. Μας ενδιαφέρει η αγάπη τους. Μας ενδιαφέρει να είναι φύλακα, γιατί όλοι είμαστε φύλακε του αδερφού μας. Αλλά διδάσκαλο μην ονομαστείτε και μην ονομάστε ένα είναι ο Χριστός. Και καθηγητής ένας είναι ο Χριστός. Είναι τόσο κατηγορηματικός ο Χριστός όταν μας τα λέει αυτά γιατί ξέρει πόσο επιπόλαιος και ασήμαντος και άθλιος είναι ο άνθρωπος. Ιδίω όταν συμβουλεύει. Ιδίω όταν έχει γνώμη και θέλει να την πει και να πείσει κιόλα. Είναι βέβαιος που θέλει να πείσει και τον άλλον. Ναι. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό αδερφοί αγαπητοί γιατί μας αλλάζει την καρδιά όταν του το ζητήσουμε. Μας φτιάχνει την καρδιά, μας τη διορθώνει. Και έτσι εξορίστηκε ο Ιεχωνίας. Αλλά μέσα στους εξόριστους ξέρετε ποιος ήτανε. Ήταν ο σφόδρα αγαπητός δούλος του Θεού, ο Δανιήλ. Μέσα στους εξόριστους, οι τρεις παιδες, ο Ιεζεκίλ, άνθρωποι του Θεού, με τους οποίους ο Θεός στην εχμαλωσία συνεργαζότανε. Ήταν ο Μαραδοχέος, ήταν η Εστήρ, αργότερα. Άνθρωποι του Θεού που τους χρησιμοποίησε ο Θεός. Γιατί. Γιατί τελικά εκλέξανε και αποδεχτήκανε το θέλημα του Θεού στη ζωή τους και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό αδερφοί περιφρόνησαν τη γνώμη τους και τις απόψεις τους και είπανε δίκαιος είσαι Κύριε αληθινός είσαι ο μόνος αληθινός ξέρανε πάρα πολύ καλά οι, πέντες, οι πέντε μωρές παρθένες ότι χωρίς λάδι η φωτιά κινδυνεύει να σβήσει αλλά πίστευα ότι θα έρθει πολύ γρήγορα ο νυμφίος Και δεν έδωσαν τόσο μεγάλη σημασία Μήπως κάνω λάθος Μήπως αργήσει Και άργησε Αν δεν είχε αργήσει Αν δεν είχε αργήσει αδερφοί Θα είχαν εισέλθει και οι δόκιμοι και οι αδόκιμοι Ο Θεός όμως ξέρει Να δοκιμάζει το έργο εκάστου Ξέρει τι κάνει για να φανερώνονται οι δόκιμοι και να αποδεικνύονται οι αδόκιμοι. Γιατί κανείς αδόκιμος δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν στην παραβολή των εργατών του Κυρίου κάλεσε εργάτες στις 6 το πρωί, στις 9, στις 12, στις 3, στις 5, κανένας αδοκίμαστος δεν θα πάει στον ουρανό είπε δώσε ένα δονάριο και άρχισε από τους πρώτους, από τους τελευταίους για να δοκιμαστεί η καρδιά των πρώτων. Και οι πρώτοι είχαν ε, άποψη. Πω, πω, εμείς, τι εσείς, εμείς από το πρωί είμαστε εδώ. Οι άλλοι όμως από το πρωί περιμένουν. Ε. Δεν τους βλέπετε εσείς. Και δεν ξέρουμε αδερφοί αγαπητοί τον άλλον. Ε. Με το ζόρι ξέρουμε τον εαυτό μας. Και όταν ο Κύριος του έδωσε ένα δινάριο, αυτοί αγανάκτησαν, θύμωσαν, αγρίεψαν, δεν μίλαγαν, φώναζαν. Τι είναι αυτό που κάνεις, άδικος είσαι. Και ο Κύριος τους είπε δεν είμαι άδικος, ο οφθαλμός σας είναι πονηρός. Εσείς είστε πονηροί, η καρδιά σας είναι χαλασμένη. Γιατί ζητάτε πράγματα περισσότερα από αυτά που σας ανήκουν. Και όταν ο πρεσβύτερος Υιός είδε το νεότερο, που ο πατέρας μέσα στην αγάπη του και στην μακροθυμία του έσφαξε και το μόσχο το συτευτό και έκανε και γλέντι και πανηγύρι γιατί νεκρός ήταν και ανεστήθη, απολολός ήταν και ευρέθη, αγρίεψε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Τι κάνεις εκεί. Εγώ ποτέ μου εντολή σου δεν παρεύει. Έχει επιχειρήματα. Και αυτός ο γιος σου, ο οποίος έφαγε την περιουσία σου με τα πορνών ζώνα επέστρεψε και έσφαξες και το μοσχάρι, το συντευτό. Και σε μένα ούτε ένα κατσίκι δεν έδωσες να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Αγανάκτησε. Και αδερφοί, να προσέχουμε όταν αγανάκτούμε σας παρακαλώ. Όλοι μας. Όλοι μας. Η αγανάκτηση δεν είναι από το Θεό. Η μακροθυμία είναι από το Θεό. Και ακόμη περισσότερο η υπακοή ξέρει ο πατέρας, ξέρει ο Θεός, αγανάκτησε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο άσωτος σώθηκε και ο φρόνιμος χάθηκε, ίσως, αν δεν πρόλαβε να μετανοήσει. Ο Ιεχονίας ο εξόριστος, μαζί με τον Δανιήλ, μαζί με τον και με όλους τους αδελφούς, σώθηκαν γιατί επέστρεψαν. 70 χρόνια, 70 χρόνια. Ο Σεδεκίας ο ελεύθερος καταστράφηκε. Και καταστράφηκε γιατί και σε αυτόν δόθηκε η συμβουλή του Θεού προς σωτηρία. Και σε αυτόν. Και σε αυτόν δόθηκε δρόμος σωτηρίας. Όταν ρώτησε τον, τον Ιερεμία και ήταν καλό αυτό. Λέει η Ιερεμία έλα μου πεις τι λέει ο Θεός. Τι λέει ο Θεός για μένα Και ο Ερεμίας του λέει και να σου πω δεν θα ακούσεις Γιατί έτσι του πω ο Θεός Ότι η καρδιά του Δεν θα αλλάξει Είναι σίκο κάκιστο Είναι παρθένος μωρή Είναι πρεσβύτερος ιός είναι εργάτης της πρώτης ώρας. Είναι αδόκιμος αλλά πήγαινε πες Του το εγώ θα σου πω τι λέει ο Θεός αλλά εσύ δεν θα με ακούσεις ο Θεός λέει βλέπεις τα στρατεύματα του Ναυγοδονόσορα που σε περικυκλώνουν παραδώσου και θα, και θα σου γίνει καλό γιατί και εσύ θα πας εκεί που πρέπει να πας εκεί στην εξορία μαζί με τους άλλους και εκεί θα σωθείς εκεί θα γίνει το καλό σε σένα γιατί θα πας εκεί που εγώ θα σε στείλω Για καλό Και θα σε φροντίζω και θα σε προσέχω Και μετά από 70 χρόνια θα σε επιστρέψω Και ο Ιερεμίας είπε Δρέπομαι Δρέπομαι με Δρέπομαι γιατί είμαι βασιλιάς Πώς θα γίνω εχμάλωτος Αφού είμαι βασιλιάς θα γίνω εχμάλωτος Πώς θα γίνω εχμάλωτος Μα αν μείνεις βασιλιάς, θα πας στην απώλεια. Αν γίνεις εχμάλωτος, θα σωθείς. Διάλεξε. Βασιλιάς και απολιμένος ή εχμάλωτος, εξόριστος και ευλογημένος. Δεν είναι εύκολο να διαλέξεις σωστά, αδερφή; Δεν είναι εύκολο δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές είπαν οι μαθητές, σκληρός είναι ο λόγος αυτός. Σκληρός. Και ο Κύριος δεν προσπάθησε να τον μαλακώσει. Αλλά είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να υπάγετε. Πηγαίνετε. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτό δεν ισχύει μόνο στο Σεδεκία, ισχύει και σε εμά τώρα. Τι θέλεις, βασιλιάς και χαμένος και καταραμένος ή δούλος και ευλογημένος. Τώρα ακούγεται πιο καλό, αλλά είναι το ίδιο σκληρό, αδερφή. Γιατί δούλος σημαίνει υπακοή, δούλος σημαίνει ταπείνωση, δούλος σημαίνει δυσκολίες έργο κόπος αγωνία βασιλεία σημαίνει εύκολα πράγματα ευρύχωρος δρόμος κάνω ό,τι θέλω βρε αδερφέ ελεύθερος δεν είμαι Βασιλιά σημαίνει έχει υπηκόους που τον υπηρετούν που τον ακούνε αλλά ο Χριστός είπε, εγώ δεν ήρθα να υπηρετήσω, αλλά εγώ ήρθα να υπηρετήσω. Εάν αδερφοί αγαπητοί, κάποιος από εμά αισθάνεται, ήθε να μην είμαι εγώ και να μην είμαστε όλοι μας βασιλιάς, τότε πιθανόν να εχμαλωτιστεί προκειμένου να σωθεί. Αν όμως πούμε Κύριε κάνε με δούλο Άλλαξε μου την καρδιά, δώσε μου καρδιά δούλου Άλλαξε μου το πνεύμα, δώσε μου πνεύμα δούλου Αλλά δούλου αληθινό Και ακόμη πιο σωστά όπως το είπε ο Απόστολος Παύλος Αν και είμαι ελεύθερο εδούλωσα τον εαυτό μου στους πάντες και όποιος θέλει να είναι πρώτος α είναι μέγα, α είναι υπηρέτη πάντων και πρώτο δούλο πάντων. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, αξίζει τον κόπο όταν θα προσευχηθούμε και τώρα και στο σπίτι μας να ρωτήσουμε τον Κύριο Κύριε, σε ποιο καλά είμαι. Ξέρεις, κανείς μας δεν ξέρει, μόνο ο Θεός ξέρει σε ποια πεντάδα από τις δέκα παρθένες είμαι. Οι παρθένες δεν το έξεραν. Μόνο ο Κύριος ξέρει. Και αξίζει τον κόπο να απαρνηθούμε κάθε βασιλεία, κάθε εξουσία, όποια και αν είναι αυτή, και να την παραδώσουμε στο Χριστό και να αποδεχθούμε πασαν δουλεία να την κρατήσουμε για μας. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Γιατί ο Θεός θα είναι μαζί σου. Και αν ο Θεός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου. Είναι σκληρός ο λόγος και το ξέρουμε. Αλλά ο Χριστός λέγει το φορτίο μου είναι ελαφρύ και ο ζυγός μου είναι καλός. Σκληρός ο λόγος φαίνεται στα αυτιά μας, στην καρδιά μας και στη λογική μας και στα μάτια μας πολλές φορές. Αλλά η καρδιά μας φταίει. Τα αυτιά μας είναι, Η λογική μας είναι, Τα μάτια μας είναι. Χρειαζόμαστε νέα καρδιά. Νέο πνεύμα νέα αυτιά και νέα μάτια. Χρειαζόμαστε κολούριον, ενδύματα λευκά που τα πουλάει μόνο ένας και αυτός λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Σόντας. Έχει διέξοδο σε όλα τα διέξοδα ο Χριστός για τον καθέναν από μας. Έχει συμβουλή ευλογίας έχει προτροπή δόξας, έχει προτροπή ελέους. Το δύσκολο είναι να πούμε εμείς με όλη μας την καρδιά «Γέννητο Κύριε εις εμέ κατά το θέλημά Σου. Αμήν». Να ψάλλουμε τον ύμνο 200.